Πρώτα απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια στην κοινότητα της Πανεπιστημίου και στον φίλο του συνάδελφο, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ελληνική ομάδα. Και σας δίνω συγχαρητήρια γιατί είδα και το προηγούμενο παιχνίδι σε βίντεο με τον Ακόδωνα. Είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ενθουσιασμό. Είναι πάρα πολύ καλή στις αντιπιθέσεις. Το ξέραμε για το πρώτο παιχνίδι εμείς. Και σας δίνω συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, εμείς σήμερα κερδίσαμε 1-0. Πιστεύω ότι ο ενθουσιασμός στον αντίπαλο αντί για 4-0. Κάνουμε μια ακόμα καλή εμφάνιση. Και όπως φτάσαμε σε 9 πόντους, πιστεύω, όπως είπα για το 1-0, 4-0, θα μπορούσαμε να είχαμε και 16 πόντους. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει τέτοια παιχνίδια, μπάλα, γίνει στα λοκάλια, αντί που είναι στα λοκάλια. Πολλές φορές κάνουμε πολύ καλές αποκρούσεις. Αυτό που με ευχαριστεί εμένα είναι ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, μας είπαμε δύο μάρα, παίξαμε μέσα στην Πάτρα, που είχε και ενθουσιασμό από τη Σπανακαϊκή. Και το κερδίσαμε και όλα τα παιχνίδια κάθε μέρα που διανόμαστε. Είτε μας λείπουν κάποιοι παίχτες, είτε δεν μας λείπουν. Τώρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί είναι και οι κάρτες. Είναι πάρα πολλές. Ψάξουμε να βρούμε λύσεις, όπως σήμερα πιστεύω ότι είδαμε και σήμερα. Αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι ευχαριστείτε ο κόσμος που έχετε, ευχαριστούνται αυτοί που το βλέπουμε και το ευχαριστούμαστε και εμείς αυτοί που το παίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τους βαθμούς που λέω και τώρα να γινόταν όπως το βλέπουμε. Έτσι από την κεφάλαια. Αλλά νομίζω ότι υπεύθυνοι είμαστε εμείς, γιατί και σήμερα, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, μπορεί σε μια κόντρα στο τέλος να μας σοβαρίζαμε και να χάναμε τους βαθμούς. Νομίζω ότι λίγο στη λεπτομέρεια εκεί πέρα στα παιδιά μέσα από την Ακόδωνα και με την ΑΕ και με τον Ηρακλή εμείς αυτός. Μια φάση εμείς χάσαμε τα παιχνίδια και έχουμε σε κάθε παιχνίδι πάνω από 10 τελικές, 5 τελικές και τα τέτοια. Δεν έχω όμως παράπονο στους προσφυγιστές, στο πάνω μέσα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν, εγώ ότι βλέπω μέσα στο γήπεδο και συνεργάζομαι στην προπόνηση. Και σας είπα, παράδειγμα σήμερα μπορεί ο Λίδας να παίξει 8 λεφτά, αλλά για μένα βοήθησε όσο έχουμε βοηθήσει κάτι που βλέπει σε όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Μπλόκος που χτύπησε το φάουλ, το χτύπησε έτσι όπως το χτύπησε. Μακάρι κάποιο τέτοιο φάουλ που είχαμε κερδίσει και με την ΑΕΚ, αλλά είχαμε χτύπησει έτσι καλά στο τέλος. Καθρέφτης είναι το γήπεδο, να ξέρετε για όλα μας. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, που αυτή τη στιγμή θα παίξουμε μια έμπειρη ομάδα που είναι από ένα συνέδρα που μας έχει κερδίσει εδώ και θα πρέπει εμείς να θέλουμε να πάρουμε την θέση να πάμε να το κερδίσουμε εκεί πέρα. Το σύνολο θα προσπαθήσω. Ερωτήσεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω πρώτη και πού να τελειώσω. Πρώτα, αν ξέρετε, αν έχετε κάποιο νέο για την υγεία του Γιάννη, αν είναι σοβαρό το. Πιστεύω ότι θα την γλιτώσει. Πιστεύω. Ότι του βγήκε ο δρόμος, που δεν θέλει κανένας επίπονος, είπε σε μόνος του Άτσαλα. Από εκεί και πέρα, επειδή χρόνια τώρα όλοι οι προπονητές κάνετε κάποιες δηλώσεις κλεισές συγχαρητήρια στον αντίπαλο, μπράβο στους παίκτες μας και ευχαριστούμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο? Για 250 άτομα. Ο κόσμος έρνει μερικές χιλιάδες που δεν έρχεται στο γήπεδο για χειρόπους. Άρα λοιπόν μην το μην ευχαριστείτε. Στηλητεύστε το. Να μην ευχαριστήσουμε αυτούς που ήρθαν. Μόνο αυτούς που ήρθαν, μόνο αυτούς. Στηλητεύστε και αυτούς που δεν ήρθαν. Στηλητεύστε και αυτούς που δεν ήρθαν. Τι να κάνουμε. Μην το κάνουμε μόνο εμείς. Τι να κάνουμε. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο. Μόλι η υπηρεσία γιατί τελικά τι γίνεται με εμάς. Το βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα, κάποια πληροφόρηση. Αν το νιώθετε μέσα στο γήπεδο κάπως διαφορετικά από ό,τι νιώθουμε εδώ. Να ξέρετε πώς ένιωσα εγώ στα δύο παιδιά μου να διακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί και από χτες λένε ότι θα διακλείσει το δεύτερο μήκο να μας πεις. Άμα πάρεις 10 φάουλ και τα χάσεις τα 10 φάουλ που είναι δικά σου. Σημαίνει κάτι για σας αυτό. Σημαίνει διαιτησία όμως θέλω να είμαι δικαίος. Ο διαιτητής είναι πάρα πολύ αξιόλογος. Το άγμα του έφυγε η φάση στο πέναλτι. Όχι, δύο πέναλτι. Εντάξει, μιλάω για τον πρώτο εγώ που θα κάνει και αποβολή. Τώρα δύο πράγματα για εμάς. Αλλά νομίζω ότι ένα διαιτητή θα αναβοηθήσει σε εισαγωγικά κομμάτια γιατί δεν το λέω και τώρα. Και το αδικαιολόγητο μήνα με καρτών από την κυβέρνηση. Δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο μα φορτώσει χωρί λόγο. Για εσά σημαίνει κάτι αυτό?
Είναι απλά κακές στιγμές. Τι να, εγώ δημιουργούμε τώρα πρώτη ή δεύτερη. Όχι, αλλά. Τόσο αν ξέρουν τίποτα για τρίτη θέση, να δώσω την άλλη, τι να σα πω. Μια δικιά μου δουλειά είναι πώς να γινόμαστε καλύτεροι, πόσο αν χρειάζεται να κερδίζουμε και κάτι άσχημο που δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό που σα ρωτάτε. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ψάξουμε επιλογές. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα στο γήπεδο. Δεν μπορούσα να πω τώρα για να ψάχνουμε επιλογές, αλλά. Είναι περίεργο τα σφυρίγματα συνέχεια στα τελευταία παιχνίδια. Με τον Ντάνι τι γίνεται. Ο Ντάνι, πολύ μόνο που μπορεί να έχει ένα κουτρό καταναλωτή. Θα μάθουμε τι συμβαίνει γιατί είναι ψηλά τα κόκκαλα κάτω στο μεταφράσιμο. Μία δείγμα ότι έχει, μία δείγμα ότι δεν έχει. Έτσι μα είπαμε ότι το χρησιμοποιήσαμε στο μεταφράσιμο. Είδαμε το παιδί του μόνο και να σα προσβεστήσουμε. Πάρα πολύ καλό, όπω όλα τα παιδιά που υπάρχουν. Τώρα ξέρουμε ότι θα έχουμε και τραυματισμού, ξέρουμε ότι θα έχουμε και κάρτε, αλλά θα μπορούσε σήμερα όπω είπε ο συνάδελφο εδώ, γιατί στο τέλο έχει φάγαμε δύο κάρτε μετά από 85 που μα συμπληρώνουν και πήρε να τι αποφύγει η διοίκηση. Όπω να αποφύγει, α πούμε, την κόκκινη του Αρκουάλ, του Ιδού, α πούμε, για την πάνω. Τη λίγο στο τέλο, σαν να μα συμπληρώνει όλα αυτά. Αλλά και διοίκηση κάνουν δουλειά του, αν είναι παράδοση, θα πρέπει να το ζητάμε. Άλλη ερώτηση. Coach, είστε ένας προπονητής που σε όλη σας την ποδοσφαιρική σταδιοδρομία παθιάζεται με τον κόσμο και πολλές φορές οδηγεί τους ποδοσφαιριστές στους οπαδούς. Έχετε κάνει κάποιο σχόλιο για το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας? Και αυτό για τις ομάδες που είναι. Παθιάζουμε με τις ομάδες. Είναι ο κόσμο, η ομάδα είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι η διοίκηση, είναι ο κόσμος. Παθιάζουμε με αυτό που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι άλλη. Με επιτέλους. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ένας προπονητής. Δεν είναι διαφορετικά. Τώρα, όσο για τη Μανέλα, επίσης όλα με δίκιο σου. Γιατί δεν φοβάμαι καταρχήν κανέναν. Ποτέ δεν είναι αυτό ο κύριος Πλεξίδας το είχε πει από το πρώτο παιδί. Για την Παναχαϊκή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκε τώρα. Δηλαδή, θα ήμουν τελείως απέναντι από τον κύριο Πλεξίδα. Αν θα το έλεγε προχτές. Αλλά ξέρω ότι το είπε από το πρώτο παιδί. Αλλά κάποιοι το κάνανε τώρα. Και δεν λέω φυσικά για εσάς τους δημοσιογράφους, γιατί εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και ότι σας λένε να γράφετε. Ότι πω εγώ. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Αλλά τουλάχιστον μας έδωσε το παιδί. Καταλαβαίνετε. Και βγήκε πάλι τώρα. Τι σας είπα που λυγάτε, μην πετάτε φανέλες. Δεν είναι για μου δουλειά, έχει μιλήσει με τους υπεύθυνους. Από το πρώτο παιχνίδι δεν ξέρω, δεν μπορεί να σου πει να σου πει. Αν μιλήσουμε με τους παίκτες, έχει μιλήσει διαρροή στα αποδητήρια. Όχι με τους παίκτες, το έχει πει σε κάποιους υπεύθυνους. Υπάρχουν οι γενικοί αρχηγοί, υπάρχουν οι τεχνικοί διευθυντές, υπάρχουν πάρα πολλοί. Το είχε πει εκεί όμως. Μπορεί να στεναχωρέθηκα τότε, αλλά το είχε πει. Τώρα βγήκε. Άλλη ερώτηση. Όταν λέτε ότι βγήκε από κάποιους, πού συνέβη τους παίκτες? Είναι δυνατόν να πούνε οι παίκτες ότι μας είπε έτσι εκείνη τη στιγμή. Κάποιος σου το είπε τώρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή αν θέλω να κάνω κάτι, κάποιος δηλαδή να μου πείξει κάτι. Περιμένουμε, κάνουμε. Δηλαδή. Εκείνος το είχε πει, δεν το είχε κρύψει, το είχε πει από τότε. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Λάθος είναι για μένα. Αλλά το είχε πει τότε. Δηλαδή αν έχω εγώ πρόβλημα μαζί του, θα το είχα τότε. Μήπως θέλανε κάποιοι άλλοι να είχα τώρα εγώ πρόβλημα. Να αντιδράσω, ας πούμε εγώ. Ή κάποιοι άλλοι που δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι εύκολο. Δηλαδή να βγάζει συνέχεια, δηλαδή να χάσω ένα παιχνίδι εδώ που πια η ώρα και να έρθω εδώ και να πω ας πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα για να πάω ας πούμε. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Άλλο το αγωνιστικό κομμάτι, άλλο το. Δηλαδή εγώ λέω ότι ο κ. Πλεξιδάς το είχε πει στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ είχα στεναχωρηθεί. Αλλά δεν είχε βγει. Και τώρα βγήκε. Δεν μου κάνει εμένα εντύπωση κάτι που έγινε. Δεν έγινε τώρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Έτσι είμαι κατανοητό. Κάποιος θα μπορούσε να του πει, άστο, τι βγήκε, γιατί βγήκε τώρα ο Κάστρος. Δηλαδή, μα κερδίζαμε, θα έβγαινε. Ναι, αλλά ποιος πληξάς το έχει πει όμως, που δεν είχαμε κερδίσει. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ξέρω, δεν λέω ότι είναι σωστό για μένα. Μακάρι να, δηλαδή, άμα κερδίσουμε, άμα κερδίσαμε την άκρη, θα πετάγαμε μετά. Πώς θα έχουν αμπίσει ότι υπάρχει καλή, που είχε τόσο κόσμο. Κάποια ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.